Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε ξανά. Εδώ είμαστε εμείς, δεν φύγαμε, ούτε που κουνήσαμε. Λοιπόν, εδώ είναι και η καλεσμένη μας, την έχουμε προαναγγείλει και είναι ένα θέμα που το ζητάτε και το ξαναζητάτε, γιατί το είχαμε θίξει πριν από αρκετό καιρό, δεν το ολοκληρώσαμε και να που έφτασε η εποχή του. Υπάρχουν 7 διαφορετικοί τύποι ανθρώπου, θα τους θυμηθούμε και θα δούμε τελικά με ποιους ταιριάζουμε. Και τι είμαστε. Για να... Ναι, και... ναι, σωστό και αυτό. Πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι για να ξέρεις και με ποιον ταιριάζεις για να κάνουμε επιτυχημένες επιλογές, ίσως ευτυχισμένες σχέσεις. Αλλά πριν πάμε στην ουσία της κουβέντας, μια ανακοίνωση για τους φίλους που ζουν στα όμορφα Χανιά. Σήμερα καλεσμένος στον Public και μια εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο καφέ του καταπράσινου και δροσερού κήπου στα Χανιά είναι ο πολύ καλός και αγαπημένος συγγραφέας, ο Χρήστος Χωμενίδης. Με ένα καινούργιο λοιπόν μυθιστόρημα, το νεαρό άσπρο πρόβατο, ελάφι, με συγχωρείτε, έρχεται στα Χανιά και με τους φίλους του που νομίζω με απόλυτη συνέπεια τον παρακολουθούν, μια και είναι πολυγραφότατος και δραστήριος, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα. Είναι ο συγγραφέας που πέρσι βραβεύτηκε από κοινό και κριτικούς με την συναρπαστική του νίκη και φέτος με ένα καινούργιο μυθιστόρημα δηλώνει ξανά παρόν. Μην το χάσετε, 7 η ώρα είναι η εκδήλωση, ελεύθερη είσοδος. Οπότε αν είστε στα Χανιά ή αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε προς τα εκεί σήμερα, βάλτε το στην ατζέντα σας. Πάμε τώρα εδώ στα δικά μας, στα του στούντιο, να τις πούμε καλό μεσημέρι που είναι απέναντί μας, κυρία Κίκη Τζορτζακάκη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Και να μιλήσουμε για ένα θέμα που κι εσείς μας λέτε το ζητάει ο κόσμος και εμείς το ξέρουμε ότι το ζητάει ο κόσμος, γιατί τελικά υπάρχουν τύποι σε αυτή τη γη, τύποι ανθρώπων και μπορεί να ανήκουμε σε μία ή σε περισσότερες, αν δεν κάνω λάθος, κατηγορίες. Ναι, οι τύποι είναι χονδρικά. Όλοι μας έχουμε στοιχεία και από τους υπόλοιπους. Και από τους 7 ή μπορεί να έχουμε... Εξαρτάται. Δεν είναι καθορισμένα. Χονδρικά λέμε για τους τύπους. Οπότε το θέμα είναι τι έχεις σε μεγαλύτερη ποσότητα, σε μεγαλύτερο ποσοστό, τι υπερισχύει τελικά σε σένα. Θα μάθουμε τι χαρακτηριστικά έχει ο κάθε τύπος για να δούμε εμείς τελικά τι τύπος είμαστε και αργότερα να δούμε τελικά με ποιον ταιριάζουμε. Θεωρείτε ότι αν ένας συγκεκριμένος τύπος βρει και κάνει σχέση ή παντρευτεί με τον τύπο ανθρώπου εκείνο που του ταιριάζει, θα σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε μια επιτυχημένη σχέση, έναν ευτυχισμένο γάμο εφόρου ζωής? Ναι, ναι. Γιατί μέσα στην στενή σχέση, στη μόνιμη σχέση ή στο γάμο, βγάζουμε τα στοιχεία της προσωπικότητάς μας που τα φτιάξαμε όταν είμαστε παιδιά και αυτά δεν αλλάζουν. Αυτό που λέμε σαν κλισέ, ότι τα νόμια έλκονται, ισχύει σαν γενικός? Όχι πάντα, όχι πάντα, δεν ισχύει. Εξαρτάται τι ανόμια είναι αυτά. Λοιπόν, να θυμηθούμε έτσι αυτούς τους 7 τύπους που ο πολλής κόσμος δεν τους ξέρει, να τους θυμηθούμε κι εμείς, να τους μάθουν και οι φίλοι μας και μετά να πάμε στο ψητό. Βεβαίως. Ο καλύτερος από όλους είναι ο ισότιμος. Όπου τον βρείτε μην τον αφήσετε, διότι δεν έχει αποθυμένα. Έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει για τον εαυτό του, τι μπορεί να δώσει και τι θέλει να πάρει από τους άλλους. Σέβεται, που είναι πολύ βασικό, εκτιμά, υποστηρίζει, θαυμάζει, δείχνει όλα τα καλά στοιχεία που παίρνει από το σύντροφο και προσφέρει και ο ίδιος καλά στοιχεία στο σύντροφό του. Υπάρχουν και άντρες ισότιμοι και γυναίκες, αλλά είναι πολύ λίγοι. Ο δίκαιος μου ακούγεται, έτσι, αυτός που κρατάει τις ισορροπίες. Δείχνει και συναισθήματα, εκφράζει συναισθήματα. Ο τέλειος. Ναι, ουσιαστικά, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, είναι ο τέλειος. Αυτός λοιπόν, αν βρει έναν ισότιμο, κάνουν ένα υπέροχο ζευγάρι. Αλλά είναι σπάνιοι. Mm. Σκεφτείτε ότι 9 στους 10 γάμους είναι δυστυχισμένοι. Μόνο ένα στους 10 είναι καλός γάμος. Οι υπόλοιποι ή στέκουν με τα καλαμάκια ή είναι μέσα στην κρίνια και στη δυστυχία. Ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω και θα το κάνω τώρα που είμαστε ακόμα στον πρώτο τύπο. Τα χαρακτηριστικά αυτά που θα μας αναλύσετε για τον καθένα. Μισό λεπτό ψάχνω τις λέξεις να εκφράσω αυτό που σκέφτομαι. Τα καταλαβαίνουμε
σε τι βάθος χρόνου για να πούμε ότι α, βρήκα τον ισότιμο, δεν τον αφήνω να μου φύγει ή βρήκα, δεν ξέρω ποιος είναι ο χειρότερος, στο καλό να πάει. Πόσο διάστημα, πότε ο ένας άνθρωπος αρχίζει να ξεδιπλώνει το χαρακτήρα του ώστε να καταλάβουμε σε τι κατηγορία θα τον βάλουμε? Μετά τον έρωτα. Όσο είναι ερωτευμένος και όσο είσαι ερωτευμένη, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Διότι στον έρωτα ο άνθρωπος απογειώνεται. Παραμερίζει λοιπόν όλα τα αρνητικά του χαρακτηριστικά και βγάζει το βάθος του καλού του εαυτού. Κάνει προσπάθεια, θέλει να είναι σωστός, καλός, αγαπητός. Οπότε εκεί βγάζουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας που δεν είναι της καθημερινότητας, άρα όσο είμαστε ερωτευμένοι, είμαστε τυφλοί. Άρα εκεί που αποφασίζουμε αν θα παντρευτούμε ή αν θα χωρίσουμε, εκεί κάπου θα το καταλάβουμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα θα αφήσουμε να περάσει ο έρωτας που κρατάει το πολύ 2 χρόνια. Συνήθως κρατάει 1 χρόνο. Από εκεί και πέρα θα καταλάβουμε τι τύπος είμαστε εμείς και τι τύπος είναι ο ή η σύντροφος. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τον ισότιμο είναι ο ρομαντικός. Δύσκολος, πάρα πολύ δύσκολος. Καλέ, τύπος. Ακούγεται πολύ ωραίο κάποιος άνθρωπος να είναι ρομαντικός. Είναι αχόρταγος. Θέλει πρώτα-πρώτα να συγχωνευτεί με τον άλλο άνθρωπο. Να, όχι μόνο να είναι όλο το 24ωρο μαζί, να συγχωνευτούνε. Να αναπνέουν συγχρόνως, να κοιτάζουν συγχρόνως, να επιθυμούν συγχρόνως. Και είναι αχόρταγος για συναισθήματα, για προσοχή, για αγάπη, για ενδιαφέρον. Δεν σου επιτρέπει όχι μόνο να κοιτάξεις το κινητό σου, δεν σου επιτρέπει ούτε να φας. Πρέπει όλο σου το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο πάνω του. Και δεν χορταίνει. Σε ρωτάει 500 φορές την ημέρα, μ' αγαπάς? Και δεν φτάνει να πει ναι, σ' αγαπώ. Πρέπει να εξηγήσεις και σε βάθος γιατί την αγαπάς. Στην αρχή δείχνει υπέροχος, αλλά μετά από λίγο καιρό γίνεται αφόρητα κουραστικός, διότι είναι σαν να προσπαθείς να γεμίσεις ένα άπατο πηγάδι. Που σημαίνει ότι και αυτός ο άνθρωπος που ανήκει στην κατηγορία του ρομαντικού κάνει τα ίδια, δηλαδή είναι όλη μέρα από πάνω σου να σου δώσει εκείνο, να σου κάνει το άλλο, αλλά στο... Όχι, ζητά, απαιτεί. Δεν είναι ότι σου δίνει κιόλας. Σου δίνει, βέβαια. Εφόσον σου λέει μ' αγαπάς, είναι εκεί παρόν, σε περιτριγυρίζει. Αλλά έχει και μουρμούρα και γκρινιάζει και επιμένει. Ασφυκτικός λίγο μου ακούγεται. Είναι αφόρητος μέσα σε μια μόνιμη σχέση ή στο γάμο. Και δεν το αντιλαμβάνεται γιατί έχει ελλείμματα από την παιδική του ηλικία. Δεν χόρτασε μαμά αυτός ο άνθρωπος για κάποιους λόγους. Οπότε βγάζει εκεί το παιδί που έχει μέσα του. Άρα, ενώ ακούγεται πολύ ωραίο, ήταν το ιδανικό του 19ου αιώνα ο ρομαντισμός. Δηλαδή, τα συναισθήματα ήταν πιο πολύ ωρεοποιημένα. Δεν ήταν πραγματικά, δεν αφορούσαν την καθημερινή ζωή. Να πάμε και στον γονεϊκό τύπο. Είναι πάρα πολύ καλός ο γονεϊκός, διότι φροντίζει, συμβουλεύει, ικανοποιεί τις ανάγκες σου, στέκει εκεί βράχος, σε νταντεύει, δεν σε αφήνει να πάθεις τίποτα. Αισθάνεσαι απόλυτη ασφάλεια με το γονεϊκό. Απλώς είναι κυριαρχικός. Όπως ένας γονιός. Όπως απέναντι στο παιδί. Όπως ένας καλός γονιός. Μου θυμίζει αυτό ένα στερεότυπο άντρες μεγάλης ηλικίας που είναι εκεί παρόντες, στιβαροί, για να σε βοηθήσουν, να σε εξυπηρετήσουν, οικονομικά να σε ενισχύσουν και παίρνουν, παντρεύονται με μικρές νεαρές κυρίες. Οι οποίες ανήκουν στον παιδιάστικο τύπο. Ο οποίος είναι ο επόμενος τύπος. Ο οποίος είναι ο επόμενος. Είναι ο αντίθετος, φαντάζομαι, του γονεϊκού. Συνήθως ο παιδιάστικος αφορά γυναίκες. Ναζιάρες, όμορφες, χαριτωμένες, που εκφράζουν παιδικές ανάγκες, θέλουν ντάντεμα, πρέπει να τους κάνεις τα χατήρια, να τις παρηγορείς, αγκαλίτσα. Ακριβώς, σαν να έχεις ένα παιδάκι. Ο γονεϊκός με τον παιδιάστικο δένουν ωραιότατα. Ακόμα και αν είναι αντίθεση, στροφή ρόλη, αν έχουμε ας πούμε μια μεγαλύτερη ηλικία γυναίκα που ανοίξει το γονεϊκό τύπο και έναν άντρα μικρότερο ηλικία που είναι στον παιδιάστικο. Ναι, η γυναίκα θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε προβεβλημένη, επιτυχημένη, να έχει επαγγελματικά καταξιωθεί, δηλαδή θα πρέπει να έχει μια παρουσία για να μπορέσει να ελκύσει έναν νεαρό
παιδιάστικο. Συμβαίνει πολλές φορές στους καλλιτέχνες, στους ηθοποιούς, στους μουσικούς. Συμβαίνει αυτή η σχέση της μεγάλης γυναίκας με τον νεαρό. Ο παιδιάστικος τύπος τι, δεν τον άφησε να οριμάσει στην ενήλικη ζωή του και μείνει το πάντο παιδί. Διάφορα πράγματα στην οικογένειά του. Όταν πολυνταντεύουμε και υπερπροστατεύουμε ένα παιδί, το κρατάμε παιδί. Άρα είναι ενήλικος, αλλά ανώριμος ψυχικά και εκφράζεται παιδιάστικα. Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να μπουν και παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς να ανεξαρτητοποιούνται, δηλαδή χωρίς να τους δίνουμε ευθύνες, χωρίς να τα βοηθάμε να οριμάσουν, να εξελιχθούν και να αναλάβουν στις δικές τους πλάτες πλέον πράγματα. Και ζητάνε ένα μπαμπά και μια μαμά και στην ενήλικη ζωή τους. Αν λοιπόν δεν κάνουν σχέση με ένα γονεϊκό ή με ένα λογικό τύπο, γιατί θα πούμε και για το λογικό, τότε είναι πάρα πολύ δυστυχισμένες οι σχέσεις και οι γάμοι, διότι ο παιδιάστικος απαιτεί αυτά που θέλει ένα παιδί. Φροντίδα, ντάντεμα, υποστήριξη, να το παρηγορήσεις και να το πάρει συνέχεια αγκαλίτσα. Ο λογικός πάντως ακούγεται και αυτός καλός. Ο λογικός ακούγεται πάρα πολύ καλός, είναι πολύ σταθερός, πολύ υποστηρικτικός. Απλώς αγαπάει πολύ, ενδιαφέρεται πολύ, αλλά δεν ξέρει να το εκφράσει. Κάπου έχει γίνει ένα μπλοκάρισμα και νομίζεις ότι είναι ψυχρός. Κυριαρχεί η λογική και σχεδόν καθόλου το συνέστημα. Ναι, έχει, φοβάται το συνέστημα. Κάπου την πάτησε, κάπου τον προδώσανε, κάτι έγινε και σου λέει εγώ δεν την ξαναπατάω. Το θεωρεί αδυναμία. Ναι, και εκφράζεται μέσα από τη λογική. Είναι πάρα πολύ καλός τύπος, αρκεί να καταλάβεις ότι αγαπά με βαθιά αισθήματα, απλώς δεν ξέρει να τα εκφράσει. Και δεν θα τα εκφράσει ποτέ. Κοίταξε, αυτό το ποτέ δεν είναι απόλυτο, διότι αν πάμε σε έναν ειδικό και μας φέρει στην επιφάνεια τις πλευρές του χαρακτήρα μας, γιατί αυτά είναι εκδηλώσεις του χαρακτήρα, δεν είναι της συμπεριφοράς, είναι χαρακτήρας, και ο χαρακτήρας δύσκολα αλλάζει. Αλλάζει μόνο αν το θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αν δηλαδή ένας λογικός πάει σε έναν ειδικό και του πει «Η γυναίκα μου παραπονιέται ότι είμαι ψυχρός, ότι είμαι απόμακρος, ότι δεν την αγκαλιάζω, δεν την φυλάω, δεν...» και του εξηγήσει ο ειδικός πώς μπορεί σιγά σιγά να αλλάξει, θα αλλάξει. Όχι απόλυτα, δεν θα γίνει ο άνθρωπος της συνεχούς αγκαλιάς, αλλά θα αλλάξει. Αυτά είναι τα παιδιά που μεγάλωσαν σε οικογένειες που επίσης τα συναισθήματα δεν εκφράζονταν με αγκαλιές, χάδια, βέβαια, τρυφερότητα. Βέβαια. Τα αγόρια που τους λέγανε «μην κλαις, μην κλάψεις», οι άντρες δεν κλαίνε. Άρα καταπίεσαν το συναίσθημα, τα συναισθήματα, και μάθανε να δρουν με τη λογική τους. Ο συντροφικός είναι ο επόμενος τύπος που θα μας απασχολήσει. Και αυτός καλός μου ακούγεται. Ο συντροφικός είναι ωραιότατος. Συνήθως είναι ταλαιπωρημένος από τη ζωή του. Έχει χειρέψει, έχει δοκιμάσει διαζύγια, έχει δοκιμάσει σχέσεις που τον ταλαιπωρήσανε. Και όταν ξεπεράσει τα 45, δεν θέλει πια αγάπες και έρωτες. Έχει φοβηθεί και θέλει ένα ή μια σύντροφο να περνάνε καλά, να έχουν ωραία σχέση μεταξύ τους, χωρίς εντάσεις, χωρίς φασαρίες, χωρίς γκρίνιες, να φροντίζει ο ένας τον άλλο, να του λέει μην το φας αυτό γιατί φέρνει δυσπεψία, ή να λέει να βάλουμε μια κουβερτούλα το βράδυ γιατί κάνει ψύχρα, και περνάνε υπέροχα, αλλά πρέπει να βρει ένα συντροφικό. Ο συντροφικός πάει, είναι συντροφικό. Εκεί είναι καταπληκτικό ζευγάρι. Έχω την αίσθηση ότι αυτός είναι ένας τύπος που εν δυνάμει τον έχουμε όλοι μέσα μας και μπορεί να μας βγει σε μεγαλύτερη ηλικία, ας πούμε. Βεβαίως μπορεί, βεβαίως. Όχι όλοι, δεν τον έχουμε όλοι. Ο παιδιάστικος δεν μπορεί ποτέ να γίνει συντροφικός. Γιατί θέλει συνεχώς ντάντεμα. Δεν θα ταντέψει ποτέ. Να προσφέρει. Ναι. Ούτε ο ρομαντικός, νομίζω. Ο ρομαντικός είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος τύπος, διότι συνήθως έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα. Έχει κουλτούρα, έχει καλλιέργεια ή έχει ένα μυαλό φωτεινό. Αν καταφέρει μέσω ενός ειδικού να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συγχωνευτεί με τον άλλο, ότι αυτά είναι μόνο στη σφαίρα της φαντασίας, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ καλό σύντροφο. Λοιπόν, και έχουμε και ένα τελευταίο τύπο που τον λένε ο παράλληλος τύπος. Αυτός είναι ένας τύπος
που πολλές φορές δεν τον αντιλαμβανόμαστε και τον καταλαβαίνουμε πολύ αργότερα, όταν η σχέση έχει προχωρήσει ή όταν έχει γίνει ο γάμος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το δικό του σχέδιο ζωής. Ένα κομμάτι του το κρατά ανεξάρτητο. Είναι παντρεμένος και φέρεται σαν να είναι ανήπαντρος. Δηλαδή, ο χειρότερος μου είναι τώρα αυτός εμένα από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Δηλαδή, μπορεί να είναι δεσμευμένος, να είναι ερωτευμένος και να πει εγώ το Σάββατο θα βγω με τους φίλους μου. Καλά να περάσει, να μην ξανάρθεις. Και η κοπέλα θα του πει και εγώ, ανυποχώρητος, το Σαββατοκύριακο θα πάω για κατάδυση. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα πάω για κυνήγι. Δηλαδή, φροντίζει τον εαυτό του και τον φροντίζει έχοντας ξεχωριστή ζωή. Του αρέσει πάρα πολύ η οικογένεια, η συντροφικότητα, οι παρέες, τα παιδιά, οι μουσακάδες, τα παστίτσια, η πεθερά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει συναισθήματα. Όχι, για όλα αυτά. Όλα του αρέσουν, αλλά κρατάει ένα δικό του κομμάτι εκτός οικογένειας και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι και πολύ, νομίζω, άδικο για την οικογένεια. Για τον ίδιο όμως είναι μία πρακτική που την εφαρμόζει χωρίς παρεκκλήσεις. Δεν δέχεται να κάνει καμία υποχώρηση. Μπορεί να υπάρχει ένας τύπος γυναίκας ή άντρα αντίστοιχα, γιατί δεν ξέρουμε τι παράλληλο τύπο έχει. Μια παράλληλη. Αυτός πρέπει να βρει μια παράλληλη. Μια παράλληλη. Να έχουν και οι δύο τις καριέρες τους. Φαντάζεσαι τώρα αυτός να πέσει με ρομαντικό. Τη βάψανε. Βέβαια. Να έχουν επιτυχίες προσωπικές και δυνατότητες προβολής προσωπικής ο καθένας. Οπότε βρίσκουν μια ισορροπία πάρα πολύ καλά. Πού θα πας το Σαββατοκύριακο? Θα πάω για ποδηλασία στην Πελοπόννησο. Εσύ πού θα πας το Σαββατοκύριακο? Θα πάω με τις φίλες μου για σπα. Και περνούν ωραιότατα. Αλλά είναι με άλλους κάνει πολύ δύσκολη ζωή. Βέβαια κάνει πολύ δύσκολη. Άρα δεν είναι σατράπης. Όχι. Σε να θέλει τη γυναίκα να πλένει. Έχει ένα κομμάτι ναρκισιστικό. Μάλιστα. Είναι εαυτούλης. Δηλαδή δεν θυσιάζει την προσωπική του ευχαρίστηση. Πάμε τώρα να δούμε τους συνδυασμούς ανάμεσα σε αυτούς τους 7 καταπληκτικούς τύπους. Έχω εκνευριστεί με τον παράλληλο. Δεν είμαι πολύ καλά. Ποιος άλλος σε εκνεύρισε, Αγγελική? Ποιος με εκνεύρισε? Ναι, εκτός από τον παράλληλο. Μισό λεπτό να σας πω. Εγώ νομίζω ότι θα τη γοήτευε ένας παράλληλος. Απλά θα της έσπαγε τα νεύρα. Θα την εγκατέλειπε. Δηλαδή σε γιορτές, σε πανηγύρι. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ. Με έχει εκνεύρισει ήδη μόνο που το συζητάμε. Η Αγγελική είναι πολύ του πανηγυρίου. Δεν θα με πας στην Αγία Μαρίνα. Δεν ξέρω ποιος άλλος με εκνεύρισε. Τόσο πολύ κανένας, νομίζω. Εσύ ένας τέλειο, ποιος σε απόρθησε από ούτε ο παιδιάστικος μ' αρέσει πολύ. Όχι. Με έχει αποθήσει πάρα πολύ ο ρομαντικός τύπος. Όχι, είπαμε. Είναι υψηλού επίπεδου ο ρομαντικός. Είναι υψηλού επίπεδου, αλλά ειδικό. Δεν θα μου σπάσει τα νεύρα. Θέλει ειδικό. Ζουζούνι, μ' αγαπάς και γιατί δεν μου το λες. Θα τον στείλει σε ειδικό. Μάλιστα. Ωραία. Και ο παιδιάστικος, δεν μπορώ καθόλου. Γιατί υπάρχουν άντρες από τη μέση ηλικία και πέρα που θα δίνανε τα πάντα για να τους τύχει μια παιδιάστικη γυναίκα. Τους ξεκουράζει, την καμαρώνουν, την προβάλλουν. Γιατί είναι γατούλα, είναι... Αχ, επίσης τώρα εγώ συνευρίζω. Με τις γατούλες δεν τα πάω καλά. Και επίσης, νομίζω ότι είναι καλύτερο να είναι ένας άντρας και να έχει μια γατούλα, αλλά είσαι γυναίκα και έχεις ένα γατούλι, είναι πολύ εκνευριστικό. Δεν είναι ακριβώς γατούλης αυτός που βρίσκει η γυναίκα. Είναι απλώς 20 χρόνια μικρότερός της. Τεκνό δηλαδή. Δηλαδή, Edith Piaf με τον Θεό σ' αγαπώ. Τον περνούσε 40 χρόνια. Αλλά τον προώθησε, τον έκανε τραγουδιστή, τον προέβαλε κλπ. Δηλαδή, βρήκε το δρόμο του μέσα από αυτήν που ήταν 65 χρονών. Άρα... Δεν ήταν γατούλης αυτός, ήταν ένας άντρας που στεκόταν μια χαρά. Θα σας πω σε μερικά χρόνια, τέλος πάντων, για τον παιδιάστη. Ωραία. Λοιπόν, ποιος ταιριάζει με ποιον. Για ναι. Είπαμε. Μας. Ο ισότιμος με την ισότιμη κάνουν μια εξαιρετική σχέση. Αλλά είναι σπάνιο ζευγάρι. Γιατί δηλαδή, είναι λίγοι. Πού και πού τους βλέπουμε και λέμε, πω, τι ωραίο ζευγάρι. Είναι, δηλαδή,
ωραία τοποθετημένοι στη ζωή. Μοιάζονται ο ένας για τον άλλο, θαυμάζουν ο ένας τον άλλο, υποστηρίζουν, αλλά δεν καταπιέζουν και σέβονται. Εκφράζουν συναισθήματα, είναι μαζί και είναι και χωριστά. Είναι ένας συνδυασμός πολύ δύσκολος, αλλά εξαιρετικός. Έχω την αίσθηση ότι ο ισότιμος θεωρητικά δεν θα μπορούσε να ταιριάξει με όλους ή όχι. Δεν ταιριάζει με τον παιδιάστικο και με το γονεϊκό. Διότι εκεί ο γονεϊκός θέλει εξουσία και ο ισότιμος του λέει «Α, ισότιμη. Με μένα δεν έχει τέτοια». Ισοτιμία σημαίνει ισοτιμία. Επίσης, γυναίκες που είναι ισότιμες αλλά έχουν μεγάλη προσωπική προβολή, δηλαδή πάρα πολύ επιτυχημένες στην καριέρα τους ή με πολλά χρήματα κλπ, ζορίζονται με έναν ισότιμο, γιατί εμείς οι γυναίκες ύπουλα θέλουμε να έχουμε την εξουσία. Ο ισότιμος σύντροφος λοιπόν δεν δέχεται εξουσία, τα θέλει όλα ίσα. Άλλος συνδυασμός που είναι πετυχημένος και... Άλλος πετυχημένος συνδυασμός. Ο ισότιμος με το ρομαντικό μπορεί να δέσουν πάρα πολύ ωραία αν ο ρομαντικός έχει οριμάσει και καταλάβει ότι αυτά δεν περνάνε, οι υπερβολές, το 50 φορές την ημέρα με αγαπάς και τα κλάματα και οι σκηνές ζηλοτυπίας κλπ. Αν έχει πάει σε ειδικό ή αν ο ίδιος έχει οριμάσει και το καταλάβει, θα κάνει με τον ισότιμο μια πολύ ωραία σχέση, διότι είπαμε είναι υψηλού επίπεδου ο ρομαντικός. Μάλιστα. Πολύ κακή σχέση κάνει ένας γονεϊκό με έναν άλλο γονεϊκό, γιατί θα συγκρουστούν για την εξουσία. Ένας παιδιάστικος με ένα παιδιάστικο, είναι η γάμη ή οι σχέσεις αυτές που βλέπουμε στα 18χρονα, που ξαφνικά μαθαίνουμε ότι η κόρη ενός φίλου μας παντρεύεται το συμμαθητή της. Μάλιστα. Εκεί είναι πολύ ανώριμοι γάμοι και πολύ ανώριμοι δεσμοί και έχουν πάντα κακή εξέλιξη. Δεν κρατάνε. Πολύ συχνά τους συναντάμε ανάμεσα σε αλκοολικούς και ναρκωμανείς νεαρούς. Δένονται, είναι μαζί, συμβιώνουν, κάνουν και παιδί καμιά φορά, αλλά η σχέση είναι φρικτή, διότι είναι και οι δύο παιδιά. Και πώς να ψάξει να βρει προστασία και φροντίδα το ένα παιδί από το άλλο παιδί. Αυτή λοιπόν είναι πάρα πολύ κακές σχέσεις και πολύ κακή γάμη. Ιδανικός συνδυασμός νομίζω είναι και ο γονεϊκός με τον παιδιάστικο. Ωραιότατος ο γονεϊκός με τον παιδιάστικο. Αλλά το παιδί, ο παιδιάστικος, πρέπει υποχρεωτικά να θαυμάζει το γονεϊκό. Και να το λέει και να το δείχνει. Ναι, έχει ανάγκη ο γονεϊκός από το θαυμασμό. Αν στο πέρασμα των χρόνων ο παιδιάστικος οριμάσει και πάει να φτάσει σε επίπεδο το γονεϊκό, θα χωρίσουν. Ή αν ξαφνικά πάψει να τον θαυμάζει. Αν δηλαδή ο γονεϊκός χάσει την έγκλη που έχει, χάσει τη σημαντική δουλειά, αν γίνει συνταξιούχος, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Ένας πολύ γνωστός δικηγόρος ή ένας πολύ προβεβλημένος γιατρός, όταν πάρει σύνταξη, τι θα κάνει ο παιδιάστικος που έχει δίπλα του? Δεν θα τον θαυμάζει πια. Οπότε εκεί κινδυνεύει η σχέση να διαλυθεί με πολύ κακό τρόπο. Ο λογικός με ποιον ταιριάζει? Ο λογικός ταιριάζει με τον ισότιμο, με το ρομαντικό, με το γονεϊκό. Ο λογικός ταιριάζει με το ρομαντικό, που ο λογικός είναι ένας άνθρωπος που δεν εκφράζει τα συναισθήματά του, ναι, αλλά θα έχει απέναντί του ρομαντικό. Αν ο ρομαντικός έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί συνεχώς να απαιτεί, τότε με το λογικό ταιριάζει, γιατί ο λογικός είναι ένας πάρα πολύ σταθερός τύπος. Δηλαδή, όπου δείτε καλό προϊστάμενο ή καλό πολιτικό ή κάποιον που λέτε «μα τι καλά που στέκει στη δουλειά του» κλπ, είναι λογικός. Γιατί αγαπάει πολύ, ενδιαφέρεται πολύ, φροντίζει πολύ. Απλώς δεν είναι από τους εκδηλωτικούς. Δεν θα έρθει να σου πιάσει το χέρι, να σε πιάσει αγκαλιά, να σου πει «κούκλα μου, γλυκιά μου». Δεν θα τα πει αυτά. Αλλά εκπέμπει δύναμη και φροντίδα.
Οπότε ο ρομαντικός, ο οποίος πετάει στα σύννεφα μερικές φορές και έχει ανασφάλεια, βρίσκει ασφάλεια με το λογικό. Η συντροφική... Αρκεί να μην του ψήσει το ψάρι στα χείλη. Ναι, μα ναι. Που συμβαίνει ενίοτε πολύ συχνά. Ναι. Νομίζω η συντροφική τύπη είναι αυτό που λέμε όμοιο στον όμοιο. Αν ένα συντροφικό άντρα βρει μια συντροφική γυναίκα που έχουν φάει τα χαστούκια τη ζωή και έχουν βαρεθεί τα ροζ σύννεφα και το παραμύθι, νομίζω περνάνε. Ωραιότατα. Ναι. Αλλά συνήθως δεν έχουμε γίνει συντροφικοί στα νιάτα μας. Είναι ένας τύπος που θέλει ωριμότητα. Στην εξέλιξη μπορεί και ένας λογικός και ένας ισότιμος να μεταστραφεί σε συντροφικό. Δεν ξεκινάμε, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να είσαι 20 χρονών και να είσαι συντροφικός. Όχι, πρέπει να σε έχει τσαλακώσει, ναι, λιγάκι ακριβώς η ζωή. Ναι, ναι. Ο παράλληλος... Ο συντροφικός, φλάς τώρα έφαγα, δεν ταιριάζει με τίποτα, με ένα παιδικό τύπο. Εγώ, να είναι ο ένας όριμος πενιντάρης και να δει την πιτσιρίκα που θέλει προστασία, στοργή και προδέρμ και να... Όχι. Όχι, καθόλου δεν τη θέλει. Τον ενοχλεί, γιατί συνεχώς θέλει ντάντεμα η πιτσιρίκα. Ούτε με ρομαντικό. Όχι, θέλει ντάντεμα. Αυτός θέλει την ησυχία του, δηλαδή να περνάνε καλά, να αποφασίσουν πάμε να φάμε στο ταβερνάκι απόψε και να συνεννοηθούν αμέσως. Η πιτσιρίκα θα λέει δεν ξέρω τι να βάλω, δηλαδή θα αρχίσει και θα κάνει, που θα τον εκνευρίσει. Δεν ταιριάζει. Με λογικό όμως. Ναι. Συντροφικός, ναι. Με λογικό. Μα ο λογικός, είπαμε, εύκολα μπορεί να γίνει συντροφικός. Mm. Ναι. Γιατί και ο λογικός δεν θέλει πολλά πολλά με το συναίσθημα. Είναι πιο πολύ άνθρωπος της πράξης, άνθρωπος που αποδεικνύει έμπρακτα τα καλά του συναισθήματα. Ο παράλληλος μόνο με παράλληλο. Έλα να πούμε για τον παράλληλο τώρα. Τι να πούμε για τον παράλληλο. Ο παράλληλος, θα σας πω εγώ, δεν πρόκειται να κάνει χωριό ποτέ με το ρομαντικό. Θα σφαχτούνε. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Με παράλληλο μια χαρά θα τα πάνε. Ο καθένας... Τη δουλειά του θα κάνει. Νομίζω ότι είναι ο ιδανικός, ναι, συνδυασμός. Γονεϊκό όχι, γιατί είναι η εξουσία του γονεϊκού που ο παράλληλος δεν τη δέχεται, ούτε με παιδιάστικο ο παράλληλος. Με ισότιμο. Γιατί... Ναι, ναι. Mm. Με ισότιμο βεβαίως μπορεί να κάνει. Αρκεί, είπαμε, ο ισότιμος ή ο λογικός να έχουν και προσωπικές ικανοποιήσεις από κάποιο επάγγελμα, από κάποιο χόμπι, από κάτι άλλο, ώστε να δεχτούν την ψυχική απουσία του παράλληλου. Γιατί ο παράλληλος πολλές φορές είναι και χειριστικός, έτσι, δείχνει συναισθήματα για να χειρίζεται τον ή τη σύντροφο. Χειρότερο να το κάνετε όσο πάμε. Από στατιστικές έχουν βρει ότι παλιά, θυμάστε που λέγανε, ανακαλύφθηκε ένας δίγαμος, είχε μια γυναίκα στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί είναι παράλληλοι τύποι. Παίρνουν δηλαδή και από τις δύο γυναίκες ή ένας που έχει και μια μόνιμη σχέση, παντρεμένος, μια χαρά, με οικογένεια κλπ. Και έχει και μια παράλληλη σχέση ετών. Παίρνουν και από τη μια και από την άλλη πλευρά τα καλύτερα. Και πρέπει να έχουν χάρισμα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι φοβερά γοητευτικοί, ναι, στο βέβαια να πείθουν την άλλη ότι αυτό που θέλω εγώ θα γίνει, έτσι όπως θέλω εγώ θα ζήσουμε. Και έχουν παράλληλους βίους και δεν τους παίρνει και για χρόνια κανείς είδηση. Ναι, και το παρουσιάζουν και σαν κάτι φυσιολογικό, ότι είναι μια προσωπική τους ανάγκη αυτή, ότι θέλω να σκεφτώ, θα πάω δηλαδή, θα μείνω στο γραφείο απόψε, έχει οργανώσει αυτό στον καναπέ που γίνεται κρεβάτι κλπ. Θα μείνω στο γραφείο απόψε γιατί έχω ανάγκη να σκεφτώ. Έχω ανάγκη να μείνω με τον εαυτό μου. Και τα χειρίζεται έτσι ώστε να τα παρουσιάσει ως λογικά ότι πρέπει να γίνει. Και είσαι τρελός ή τρελή εσύ που λες ότι δεν είναι πολύ φυσιολογικά κάποια πράγματα για αυτούς. Θα σε πει τρελή. Θα με πει. Θα σε πει. Μα θα γίνει γαμός. Θα με πει τρελή. Ναι, γιατί πάντα επιπλέει. Πάντα αποδεικνύει ότι έχει δίκιο, ότι η δική του επιλογή είναι η σωστή. Να ρωτήσω κάτι. Με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος. Αυτός ο τύπος, αν ξεσκεπαστεί,
Δεν λέμε ότι τώρα, άμα κάποιος είναι παράλληλος, σώνει και δεν έχει παράλληλη σχέση. Απλά έχει μια παράλληλη ζωή που μπορεί να είναι με τους φίλους του, με τους κολλητούς του, με τις κολλητές της, άμα είναι γυναίκα κτλ. Ναι. Αλλά αν έχει παράλληλη σχέση ή οτιδήποτε και ξεσκεπαστεί όλο αυτό, θα τα φέρει, θα τα κάνει, θα τα δείξει που σωστά έκανε. Ναι. Ή είναι ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή θα παραδεχτεί ότι έκανα λάθη κτλ. Και να το παραδεχτεί, τι νόημα έχει? Κανένα, απλά θα λέω. Συνεχίσει να φροντίζει τον εαυτό του παράλληλα με την υπάρχουσα οικογένεια. Δηλαδή δηλώνει ότι λατρεύει την οικογένειά του, αλλά είναι δηλώσεις αυτές. Ότι η σύζυγός του είναι πολύτιμη, ότι του αρέσει πάρα πολύ που κάνουν οικογενειακά τραπέζια κλπ. Αλλά την Κυριακή θα λείπω. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραία που τα ετοίμασε, αλλά εγώ έχω μια δουλειά. Ναι. Θα αργήσω το βράδυ, έχουμε meeting στην εταιρεία. Ή ψέματα ή αλήθειες. Ναι. Λέει όμως και αλήθειες. Ότι θα πάω για ψάρεμα. Και όντως πηγαίνει για ψάρεμα. Αλλά απουσιάζει από την οικογένεια. Ή επιλέγει, εάν η εταιρεία του τον μεταθέσει σε μια άλλη πόλη, με διάφορους τρόπους αφήνει την οικογένεια στη βάση, την αφήνει εδώ και φεύγει μόνος, και φεύγει μόνος του. Είναι δηλαδή ο λεγόμενος μπαμπάς του Σαββατοκύριακου. Έρχεται το Σαββατοκύριακο και το Σαββατοκύριακο έχει κανονίσει με τους φίλους να πάνε για κατάδυση. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι και αυτό που κρατάμε, ότι ενώ είναι μια πληροφορία που θα πρέπει να την ξέρουμε, αργούμε πολύ να τα μυριστούμε και να τα συνειδητοποιήσουμε, γιατί μας τυφλώνει στην αρχή μιας γνωριμίας ο έρωτας. Όλα τα βλέπουμε τέλεια, όλα καταπληκτικά. Πρέπει να κλείσουμε χρόνο, να ξεστραβωθούμε λίγο, να φύγει αυτό το πάθος για να αρχίσουμε να βλέπουμε και τα στραβά και τα καλά και τα άσχημα του άλλου ή της άλλης. Και να αναρωτηθούμε κυρίως, γιατί προχωρούμε στη συμβίωση ή στο γάμο τυφλή. Έχουμε ενδείξεις, έχουμε στοιχεία που μας ανησυχούν, αλλά τα παραμερίζουμε. Όλοι αν αναρωτηθούμε πώς παντρευτήκαμε, θα δούμε ότι προχωρήσαμε τυφλά. Ενώ βλέπαμε μερικά πράγματα που μας ανησυχούσαν, που μας προβλημάτιζαν, δεν τα σπουδαιολογήσαμε. Ή μπήκαμε στο τρυπάκι που νομίζω ότι, για να μην πω το 100%, το 99% των ανθρώπων, θα τα αλλάξω. Θα αλλάξω τον άλλο. Ή ο γάμος θα τους αλλάξει τα προβλήματα. Ή ότι θα τους αλλάξει ο γάμος. Ενώ όταν είναι στοιχεία της προσωπικότητας, δεν αλλάζουν. Παρά μόνο αν ο ίδιος ο άνθρωπος το θελήσει, τότε μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Συνήθως όμως με τη βοήθεια ειδικού. Αλλά εγώ να αλλάξω το σύντροφο, αποκλείεται, είναι αδύνατον. Ποτέ των ποτών. Ναι, ναι. Άλλος ένας αστικός μύθος που πλανάται και ταλαιπωρεί πολλά ζευγάρια. Κυρία Κική Τζορτζακάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλη αυτή τη συναρπαστική υπέροχη χρονιά. Κάθε φορά που συναντιόμασταν, οι κουβέντες μας ήταν εξαιρετικές και παίρναμε πολύ ωραίο feedback από τον κόσμο, από τα σχόλια για αυτά που λέγατε. Λοιπόν, δική στο επανειδήν θα πούμε, καλές διακοπές. Στο επανειδήν το Σεπτέμβρη. Με τη νέα σεζόν. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ, να περάσετε πολύ όμορφα, να ξεκουραστείτε. Ευχαριστώ. Και να γεμίσετε μπαταρίες για τη νέα σεζόν.